Έχουν υποθεί πολλά για τη διαχείριση της πανδημίας. Και η κόπωση όλων μπορεί να θολώνει κάπως την κρίση μας. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο, πριν κάνουμε το επόμενο βήμα, να κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε τι έχουμε καταφέρει συλλογικά έως σήμερα. Με καμία απολύτως αίσθηση έπαρσης, να πάρουμε δύναμη από αυτά που έχουμε καταφέρει, από όσα έχουμε πετύχει και να συνεχίσουμε. Με αντικειμενικά δεδομένα όμως, με συγκριτικούς αριθμούς, διότι μόνο αυτά στοιχειοθετούν τη γλώσσα της αλήθειας, της συνύπαρξης και της αλληλοκατανόησης σε μια κοινωνία. Όχι οι άναρθρες κραυγές, ούτε οι υποκειμενικές απόψεις. Στο ερώτημα λοιπόν, πώς γίνεται να έχουμε αύξηση κρουσμάτων ενώ βρισκόμαστε σε lockdown, μήπως τα μέτρα δεν δουλεύουν, μήπως πρέπει να τα αποσύρουμε, η απάντηση είναι ότι τα μέτρα δουλεύουν, αλλά υπάρχουν νέες μεταλλάξεις του ιού, υπάρχει η κόπωση όλων μας, δικαιολογημένη κόπωση, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται σε σχέση με το πρώτο lockdown και οδηγεί σε μη τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, σε αύξηση των συναθρήσεων, σε σπίτια και δυστυχώς και σε πορείες διαμαρτυρίας, που το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, έχουν αυξηθεί δραματικά. Έχουν πραγματοποιηθεί 632 πορείες διαμαρτυρίας στην επικράτεια, περίπου 12 την ημέρα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όλα αυτά επιβάλλουν να δώσουμε μικρές ανάσες ελευθερίας σε κάποιες δραστηριότητες που δεν επιβαρύνουν επιδημιολογικά την κατάσταση, για να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση στα μέτρα που ήδη γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε. Τονίζω ότι πρόκειται για ανάσες ελευθερίες που όλοι χρειαζόμαστε για να έχουμε υψηλότερη συμμόρφωση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, προσθέτουμε συνεχώς νέα όπλα στη φαρέτρα μας. Η Ελλάδα, λοιπόν, με βάση τα νέα μέτρα τα οποία θα εισηγηθούμε, γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά από το τέλος Μαρτίου σε δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλον τον πληθυσμό της χώρας. Επαναλαμβάνω, δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλον τον πληθυσμό της χώρας. Έτσι θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τον Απρίλιο σε ελεγχόμενα ανοίγματα περισσότερων δραστηριοτήτων. Προχωρούμε ακόμη πιο επιθετικά και αποτελεσματικά επίσης το εμβολιαστικό μας σχέδιο, πάντα με βάση τα διαθέσιμα εμβόλια. Εκμεταλλευόμαστε τον καλύτερο καιρό και δίνουμε τη δυνατότητα περισσότερων δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους. Ενθαρρύνουμε πλέον την έξοδο σε δημόσιους χώρους, διότι η συνάθρηση σε κλειστούς χώρους ευνοεί τη μεταδοτικότητα του ιού. Πρέπει να αποφεύγονται οι οικιακές συναθρήσεις σε κλειστούς χώρους. Και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουμε.